το Γιαννακοχώρι είναι στους πρόποδες του Βερμίου και λόγω του κλίματος είναι ο τόπος που βγαίνουν εξαιρετικά κεράσια, ενώ καλλιεργείται και η ποικιλία αμπελιών τα ξινόμαυρα. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Παναγιώτη Κελεσίδη. Οι γονείς του έζησαν τον ξεριζωμό των ποντίων από τη Σεβάστια του Εύξηνου Πόντου, την Οκτωβριανή Επανάσταση στη Ρωσία, ενώ τον ερχομό του στη Βόρεια Ελλάδα, λέει, επέλεξαν να εγκατασταθούν στην Άουσα. Τι κάνετε, κύριε Κελεσίδη, καλή σας μέρα. Καλημέρα, κυρία Μαυραγάνη. Να διορθώσουμε λίγο το μικρό μας. Είναι Κωνσταντίνος Κελεσίδης. Κωνσταντίνος. Ναι. Κύριε Κωνσταντίνε, ναι. Γιατί σας λένε πελέ, πελέ των κερασιών και πελέ των κρασιών? Πελέ των κερασιών με βάτισαν τώρα, αλλά πελέ του ποδοσφαίρου με λένε εδώ και πολλά χρόνια. Όταν ήμουν ακόμα μικρό παιδί και είχα δείξει το πάθος μου και την αγάπη για το ποδόσφαιρο, με βάφτισαν εδώ κάποιοι... χωριανοί σπουδαίοι ποδοσφαιριστές, δυνατοί. Με βάτισαν με το όνομα Πελέ, γιατί και τότε ο Πελέ ήταν στις δόξεις του. Έτσι. Και βλέπω ότι έχετε και συγγενείς. Οι Ολυμπιονίκης της Δισκοβολίας, η Τασούλα Κελεσίδου, είναι συγγενείς σας. Ναι, είναι ξαδέρφια μας η Κελεσίδη. Είναι ξαδέρφια σας και συγχαρητήρια. Και, είναι... και ξάδελφος του Παναγιώτη Κελεσίδη, λέει, του παλέμαχου τερματοφύλακα του Ολυμπιακού και της Εθνικής. Και αυτό, ναι, και αυτό και από τη μεριά της μάνας μου που είναι Ποζίδου. Έχω τους Ολυμπιονίκες, τους Ποζιδαίους. Άρα είστε σόι με ρίζες αθλητικές που φτάνετε μέχρι και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μπράβο σας. Πρωταθλητές, το έχουν θέμα τους. Και τώρα είστε σε έναν υπέροχο τόπο. Έχει πρασινίσει η εικόνα, κύριε Κελεσίδη. Είναι τόσο όμορφα. Είναι η εποχή αυτή της άνοιξης που τα πάντα είναι σε πλήρες έτσι, φούντομα. Εκεί είναι ο κερασόνας. Εδώ είμαστε σε έναν από τους κερασόνες που έχουμε εδώ στο αγρόκτημα του Γιαννακοχωρίου. Ναι. Που η περιοχή, όπως είπατε, το Γιαννακοχώρι είναι σε μια φανταστική περιοχή του Ανατολικού Βερμίου και είναι ένα μέρος το οποίο κλείνεται από τους βοριάδες. Είναι θερμό το κλίμα. Άρα ευνοεί την καλλιέργεια. Σε όλες τις καλλιέργειες θα έλεγα. Όπως έχει, συγγνώμη, έχει κεράσια τώρα επάνω, βλέπω πίσω σας. Τώρα πάνω. Έχουμε κεράσια. Για δείξτε μας είναι... λίγο. Τα κεράσια. Ναι, ναι, αν θέλετε. Ναι. Τώρα το είδα λίγο, ναι, και κοκκίνησε και είναι ωραία εικόνα. Για να... Α, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Είναι τι φανταστικά. Όμορφα. Τι όμορφα. Αυτά πότε μαζεύονται? Αυτά μαζεύονται τώρα. Ήδη μάσαμε προχθές κεράσια και τα πήγαμε στη Θεσσαλονίκη στις βιολογικές αγορές. Γιατί εμείς δουλεύουμε βιολογικά τα πάντα, ό,τι καλλιεργούμε, από το 1997, δηλαδή μπράβο 24 σας. Χρόνια τώρα. Μπράβο σας. Ό,τι καλλιεργούμε είναι όλα βιολογικά. Και ασχολείστε με τα κεράσια που βλέπουμε τώρα και έχετε κεράσια και αμπελώνες. Έχουμε κεράσια, έχουμε τους αμπελώνες, το ξινόμαυρο εδώ της περιοχής μας και βγάζουμε υπέροχα κρασιά. Το διάσημο κρασί, το ξινόμαυρο. Το ξινόμαυρο, ναι, το Νάουσα, το οποίο είναι υπέροχο. Και το στέλνουμε και θα έλεγα... σε όλο τον πλανήτη. Α, το εξάγεται κιόλας. Σε ποιες χώρες? Το εξάγουμε χώρες? Αυστραλία, Ευρώπη, Ιαπωνία στείλαμε. Μπράβο. Και μας αρέσει η ποιότητα βασικά. Αυτό μας... Να σας πω κάτι, κύριε Κωνσταντίνε. Ναι. Καταρχάς χαίρομαι πάρα πολύ τους ανθρώπους που καταφέρουν στον τόπο τους. Ριζώνουν και προοδεύουν και ανθίζουν μαζί με αυτά που κάνουν. Ανθίζουν έτσι όπως και τα δέντρα τους. Μία ζωή έχετε καταφέρει τώρα που κοιμήνατε. Νομίζω ότι έχετε και τα παιδιά σας εκεί. Είμαστε, ναι, όλη η οικογένεια. Μπράβο. Οικογενειακή επιχείρηση. Την αγαπάμε πάρα πολύ τη δουλειά. Πάρα πολύ αυτή τη δουλειά σας που κάνουμε. Και καταφέρετε από εκεί να ανοιχτείτε σε όλο τον πλανήτη. Από το, ναι, από με το κρασί. Γιαννακοχώρι του Βερμίου, άνοιγμα παντού. Παντού, ναι, ναι. Η όλη περιοχή εδώ είναι φανταστική, να ξέρετε. Και αν θα πω κάτι, αν το πνεύμα εδώ πέρα των αγροτών και του κόσμου ήταν αυτό να στραφούμε στη βιολογική καλλιέργεια, θα ήταν κάτι πάρα πολύ καλό. Μακάρι. Γιατί, μακάρι παντού να γίνει αυτό, να ξέρουμε τι τρώμε. Ναι, ναι. Πέρα από αυτά, να ξέρετε, πέρα από τα βιολογικά και αυτά, για το ποδόσφαιρο είπαμε, για το Πελέ, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Θέλω να μιλήσω ρωτάει, λίγο για... Ζητώ συγγνώμη, θα μιλήσετε αμέσως. Ρωτάει το κοντρόλ σε τι τιμή φεύγει από το χωράφι, το κεράσι. Επειδή εγώ τα πηγαίνω ο ίδιος στην βιολογική αγορά της Θεσσαλονίκης, αυτή τη στιγμή τα πουλάμε 7 ευρώ.
Μάλιστα, μάλιστα. Βιολογικά. Είναι βιολογικά, είναι αρχή, ναι, κατευθείαν, ναι, εντάξει. Και τα υπόλοιπα τα κεράσια, οι τιμές θα είναι από 5 μέχρι 7 ευρώ, δηλαδή. Μάλιστα. Οι τιμές αυτές είναι σταθερές, γιατί είναι και λίγο δύσκολη η καλλιέργεια που κάνουμε. Και πόσο χρόνο τρώτε εσείς εκεί και τι, η ζωή του αγρότη τώρα, δεν έχει ούτε ωράριο ούτε τίποτα και τα βάζει και με τον καιρό. Τίποτα και πρέπει να είμαστε τυχεροί. Έτσι, όπως το λέτε. Μέχρι στιγμής, φανήκαμε τυχεροί, γιατί εδώ στην περιοχή μας δεν μας έπιασε ο παγετός, ο οποίος έπιασε πιο χαμηλά. Και θα πω, ας πούμε, τώρα για τους άλλους παραγωγούς, έχουν πάθει ολική καταστροφή. Αυτό είναι κρίμα, ας πούμε. Κρίμα, κρίμα. Έχετε δίκιο και μπράβο που το λέτε. Και κάτι άλλο θέλατε να πείτε πριν, τι θέλατε να μας θέλω πείτε. Θέλω να πω για, για την ιστορία των γονέων μου, οι οποίοι είναι πόντοι και τώρα έχουμε και τα επίκαιρα της γενοκτονίας. Να σας πω ότι ο πατέρας μου έχει γεννηθεί το 1901 στη Σεβάστια. Εκεί έζησε και μου έλεγε εμένα, έφυγε 15-16 χρονών από εκεί, κυνηγημένοι, ξεριζωμένοι, φύγανε για να γλιτώσουνε, γιατί η ιστορία που με έχει πει είναι ότι στην αρχή κυνηγούσαν τους Αρμένιους και τα βλέπε αυτά, να τους οδηγούν, λέει, εκτός του χωριού των κατοίκων και τους σκότωναν. Και τα βλέπαν αυτά. Και βλέπαν τι έρχεται. Έβλεπαν τι έρχεται και τους προειδοποίησαν κιόλας. Για να μπορέσουν να γλιτώσουν. Άρα τα έχετε ακούσει, κύριε Κωνσταντίνε, από πρώτο χέρι. Αφήγηση από τον ίδιο τον πατέρα σας. Ναι, και αυτό. Το άλλο είναι, γιατί έχει κι άλλα σοβαρά, με τα οποία με έχουν μείνει. Είναι το ταξίδι που έκανα στη Μαύρη Θάλασσα. Σε ένα καΐκι το οποίο έπιασε τρικυμία. Κλαίγαν όλοι. Ο πατέρας μου ήταν 15-16 χρονών. Τελικά γλίτωσαν και όταν βγήκαν στη στεριά τους είπε ο καπετάνιος, εδώ λέει είχαμε έναν Άγιο, λέει, και γλιτώσαμε. Ζήσανε 1,5 χρόνο απέναντι στην πολιτεία Σοχούμ. Είδαν την Οκτωβριανή Επανάσταση. Αυτά που μου έλεγε ο πατέρας μου. Συγκινούμε λίγο. Σας τώρα. Συγκινούν, το καταλαβαίνω. Δεν φαινόταν, λέει, ο ουρανός από τους καπνούς. Ζήσανε τα τραγικά του πολέμου. Έτσι. Και μόλις τελείωσε η επανάσταση εκεί, λέει, εμείς δεν καθόμαστε εδώ, θα πάμε στην πατρίδα μας, και ήρθανε στην Ελλάδα, ήρθαν στη Θεσσαλονίκη και από εκεί βάδισαν στα ενδότερα για να βρούνε να κάποια μέρη τα οποία έτσι, θα τους κρατήσουν, θα είναι νέος τόπος. Και ριζώσατε εκεί, λοιπόν. Μας συγκινήσατε και εμάς, κύριε Κωνσταντίνε. Καμιά φορά, ξέρετε τι μ' αρέσει πολύ, ξεκινάμε μία σύνδεση με ένα πλαίσιο κουβέντας από αυτά που ξέρουμε και βγαίνουν πράγματα για την ιστορία του καθενός, για τη ζωή του καθενός, για το ωραίο της επαφής, είτε της άμεσης είτε της έμεσης, όπως έχουμε τώρα εμείς τηλεοπτικά. Χάρηκα πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντίνε, και θα είναι χαρά μας να τα ξαναπούμε. Και εμείς χαρήκαμε, να είστε καλά και να ξέρετε ότι εδώ το κτήμα είναι ανοιχτό, όποτε θέλετε μπορείτε να έρθετε. Να το επισκεφτείτε, γιατί να ξέρετε οι πόντοι είναι και φιλόξενοι. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Καλή σας και εμείς, μέρα. Και εμείς. Καλημέρα. Άκου τώρα ιστορίες.